Κύριε, θα πάμε στο στούντιό μας στη Λεμεσό. Εκείνο ο βουλευτής του Δίκου, Άγγελος Βότσης, μέλος της Επιτροπής Εμπορίου. Πρόταση του βουλευτή θα βρεθεί αύριο ενώπιον της Επιτροπής Εμπορίου. Αφορά την ΔΕΦΑ, αφορά το θέμα που μόλις αποκάλυψε ο συνάδελφος Δημήτρης Μανουσάκης. Κύριε Βότση, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Συνεπώς, ενώ θα έπρεπε να συντρέχουν διάφορες εξελίξεις, φαίνεται για την ώρα να υπάρχει ένα βραχυκύκλωμα και ένα αλαλούμα, αν θέλετε, αρμοδιοτήτων. Τα πράγματα φαίνεται να είναι ακόμα πιο σοβαρά, με την έννοια ότι αυτό που ζούμε σήμερα είναι η τιμωρία, αν θέλετε, της δημόσιας επιχείρησης φυσικού αερίου, της ΔΕΦΑ, της κρατικής εταιρείας, η οποία βάσει απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου και επί Τάσου Παπαδόπουλου και δύο αποφάσεων επί Δημήτρη Χριστόφια, είναι η εταιρεία που έχει διοριστεί το διοικητικό της συμβούλιο από την κυβέρνηση Χριστόφια, που έχει εγκριθεί και έχει δημιουργηθεί το καταστατικό της από την κυβέρνηση Χριστόφια, για να διαχειρίζεται, να έχει την ευθύνη της καθολικής εισαγωγής και διάθεσης του φυσικού αερίου στην Κυπριακή Δημοκρατία. Ναι. Αυτή λοιπόν η δημόσια επιχείρηση φυσικού αερίου, η δική μας εταιρεία, στην οποία συμμετέχει το κράτος και η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου. Ναι. Και ενδεχόμενο να συμμετέχουν στην πορεία και μέχρι 10% ιδιώτες επενδυτές. Μέχρι τώρα είναι μόνο το κράτος, ναι, και η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου. Αυτή η εταιρεία είναι στο ψυγείο από τον καιρό που είχαμε την αποτυχία, αν θέλετε, της συμφωνίας με την Shell. Ναι. Αυτή την ώρα όμως υπάρχουν σημαντικές εξελίξεις σε ό,τι αφορά το οικόπεδο 12. Έτσι, υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα. Ξέρουμε περίπου πότε το φυσικό αέριο θα είναι στον αφρό της Κυπριακής θάλασσας. Και τούτης δεν γίνονται την ίδια ώρα πράγματα που θα μας επιτρέψουν τουλάχιστον να το χρησιμοποιεί η Αρχή Ηλεκτρισμού αυτό το αέριο. Λοιπόν, μέσα στην τιμωρία που σας έχω αναφέρει προηγουμένως, ότι βρίσκεται η δημόσια επιχείρηση φυσικού αερίου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να μην προλάβουμε αυτό που είπατε προηγουμένως, να έχουμε φυσικό αέριο στη θάλασσα, να το φέρνουμε στις ακτές της Κυπριακής Δημοκρατίας και να μην έχουμε εκείνους τους τρόπους να το διοχετεύουμε στους ηλεκτροπαραγωγούς σταθμούς. Αυτό το πράγμα πρέπει τάχιστα να αντιμετωπιστεί. Εμείς προσπαθούμε με πρόταση νόμου που έχω καταθέσει εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, την οποία έχουμε συζητήσει για αρκετό χρονικό διάστημα και αύριο είμαστε έτοιμοι για την τελική συζήτηση μαζί με όλες τις πολιτικές δυνάμεις στην Επιτροπή Εμπορίου, όπου προσπαθούμε με την πρόταση νόμου να επιβεβαιώσουμε τα αυτονόητα για τη δημόσια επιχείρηση φυσικού αερίου και να ενισχύσουμε τις αρμοδιότητες της να αναλάβει αυτόν τον στρατηγικό ρόλο που πρέπει να αναλάβει αυτή την περίοδο. Μάλιστα. Παράλληλα θα πρέπει να πάρει τις άδειες από τη ρυθμιστική αρχή που είναι η ΡΑΕΚ, ναι, την οποία επίσης θέλουμε να ενισχύσουμε. Μάλιστα. Και προς αυτή την κατεύθυνση ελπίζω μέχρι την Πέμπτη, που είναι εγγεγραμμένο για την ολομέλεια για την τελική τοποθέτηση το θέμα, να έχουμε έγκριση της πρότασης που έχουμε υποβάλει. Συνεπώς. Με αυτή την εικόνα ελπίζω ότι θα πετύχουμε να πείσουμε και την κυβέρνηση επιτέλους να δώσει το πράσινο φως για να ξεκινήσει η ΔΕΦΑ το σχεδιασμό επί εδάφους πλέον αυτών των τριών αγωγών που ηρίστουν, ναι, παρόδο στη χρηματοδοτήτη κατασκευή τους με 10 εκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευρώ. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να τα χάσουμε. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Συνεπώς, αύριο το επόμενο επεισόδιο ενώπιον της Επιτροπής Εμπορίου στο μικροσκόπιο δική σας πρόταση και την Πέμπτη στην